Ενιαίο μέτωπο κατά της Ρωσίας διατηρούν οι δυτικοί ηγέτες μετά τα νέα χτυπήματα της Μόσχας στην Ουκρανία. Έπειτα από τη συνεδρίαση της Τρίτης, η G7 προειδοποίησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες αν προβεί σε χρήση πυρηνικών. Στη συνεδρία συμμετείχε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε από τη Δύση περισσότερα συστήματα αεράμινας και διεθνή αποστολή επιτήρησης στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας. Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ μαζί με τον ΟΗΕ αναφέρουν ότι η Ρωσία μπορεί να διαπράττει εγκλήματα πολέμου όσο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αμάχων. Μόνο την περασμένη Δευτέρα, το 30% των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας επλήγησαν από τα ανελαίητα ρωσικά σφυροκοπήματα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθησύχασε τους πολίτες που τις τελευταίες ώρες βρίσκονται σε καταφύγια και σταθμούς του μετρό. Όπου σημειώθηκαν καταστροφές, θα ανανεώσουμε τις υποδομές. Όπου υπήρχαν οι ελπίδες του εχθρού, θα υπάρχουν μόνο τα ερείπια της ρωσικής επικράτειας. Στην Αγία Πετρούπολη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Εκεί του ανέφερε ότι είναι ανοιχτό σε διάλογο σχετικά με το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ζαπορίζια. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ή ανησυχίας. Για παράδειγμα, την κατάσταση γύρω από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ζαπορίζια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε καλό δρόμο. Η ένταση ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο κλιμακώνεται όλο και περισσότερο.